Παγκύπριος Διαγωνισμός Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας 2017-2018, Δευτέρα Γυμνασίου, πρόβλημα 4. Το πρώτο κομμάτι του προβλήματος μας ζητά να δείξουμε ότι για όλους τους πραγματικούς αριθμούς α και β ισχύει ότι το α τετράγωνο μείον το β τετράγωνο είναι ίσο με το α πλη β επί το α σε β. Και στο δεύτερο κομμάτι μας δίνει ότι η χ και ψ είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν κάποιες ισότητες και μας ζητάει να δείξουμε ότι το χ πλην το 1 δια χ ισούται με 1 και το χ τρίτης πλην το 1 δια χ τρίτης είναι ακεραίος αριθμός. Ας ξεκινήσουμε από το α. Και θα ξεκινήσουμε από το δεξί μέρος του α, το α πλην β επί το α σε β, που είναι το πιο πολύπλοκο κομμάτι και θα προσπαθήσουμε να το απλοποιήσουμε για να καταλήξουμε στο αριστερό μέρος. Θα χρησιμοποιήσουμε την επιμεριστική ιδιότητα. Αυτό ισούται με α επί α σε β, μείον β επί α σε β και χρησιμοποιούμε ξανά την επιμεριστική ιδιότητα. Αυτό ισούται με α τετράγωνο συν αβ, μείον όλο σε παρένθεση αβ συν β τετράγωνο. Το α επί β διαγράφεται με το α επί β και μας μένει το α τετράγωνο μείον το β τετράγωνο. Τέτοιες ισότητες, οι οποίες περιέχουν μεταβλητές, ονομάζονται ταυτότητες και είναι συχνά αρκετά χρήσιμες. Η συγκεκριμένη ταυτότητα στο πρώτο κομμάτι της άσκησης δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αποδειχθεί, και ο κύριος λόγος που μπήκε στο πρόβλημα είναι για να μας βοηθήσει στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος γνωρίζουμε ότι το χ σε ψ ισούται με το χ επί ψ ισούται με το ψ τετράγωνο πλη χ τετράγωνο και εφαρμόζοντας την ταυτότητα με το ψ στη θέση του α και το χ στη θέση του β παίρνουμε ότι αυτό ισούται με το ψ πλη χ επί το ψ σε χ. Από την ισότητα χ σε ψ ίσο με ψ πλη χ επί ψ σε χ και επειδή ήδη μας έχει λεχθεί ότι η χ και ψ είναι θετικοί, οπότε το άθροισμα χ σε ψ είναι και αυτό θετικό και άρα διάφορον του μηδενός, μπορώ να διαιρέσω και τα δύο μέλη με το χ σε ψ για να πάρω ένα ίσο με ψ πλη χ. Το ζητούμενο είναι να δείξουμε ότι το χ μείον 1 δια χ ισούται με 1 και εμείς μέχρι στιγμής έχουμε ότι το ψ μείον χ ισούται με 1. Έχουμε επίσης κάποιες ισότητες μεταξύ το ψ και χ. Από αυτό εδώ το αποτέλεσμα μπορώ να επιλύσω ως προς ψ. Θα έχω ψ ίσο με 1 σε χ και μπορώ τώρα να έρθω να αντικαταστήσω στις γνωστές ισότητες για να δω τι θα πάρω. Γνωρίζω ότι χ σε ψ ισούται με χ επί ψ και αντικαθιστώντας το 1 σε χ στη θέση του ψ θα πάρω χ συν 1 σε χ ίσο με χ επί 1 σε χ. Άρα 2 χ συν 1 ισούται με χ συν χ τετράγωνο. Άρα χ συν 1 ισούται με χ τετράγωνο. Το ζητούμενο αποτέλεσμα περιλαμβάνει και το 1 δια χ, οπότε ας έρθω εδώ να διαιρέσω με το χ. Επιτρέπεται εφόσον γνωρίζω ότι το χ δεν είναι ίσο με 0. Παίρνω 1 συν 1 δια χ ίσο με χ και από εδώ παίρνω το ζητούμενο ότι το χ μείον 1 δια χ ισούται με 1. Προχωρούμε τώρα στο δεύτερο υποερώτημα. Γνωρίζω κάτι για το χ μείον 1 δια χ και θέλω να αποδείξω κάτι για το χ τρίτης μείον 1 δια χ τρίτης. Θέλω να δημιουργήσω αυτά τα χ τρίτης μείον 1 δια χ τρίτης που δεν υπάρχουν. Οπότε θα ξεκινήσω με το χ μείον 1 δια χ και θα το πολλαπλασιάσω με τον εαυτό του 3 φορές. Και θα κάνω όλους τους πολλαπλασιασμούς
χρησιμοποιώντας την επιμεριστική διόδια. Πολλαπλασιάζοντας τα πρώτα δύο, έχω χ τετράγωνο, μείον χ δια χ που ισούται με ένα, μείον ένα δια χ επί χ που ισούται με ένα, συν ένα δια χ τετράγωνο, επί χ μείον ένα δια χ, ισούται με χ τετράγωνο μείον 2 συν 1 δια χ τετράγωνο επί χ μείον 1 δια χ. Το αποτέλεσμα αυτού του πολλαπλασιασμού είναι χ τρίτης μείον χ τετράγωνο δια χ, δηλαδή μείον χ, μείον 2 χ, μείον 2 επί μείον 1 δια χ είναι συν 2 δια χ, συν 1 δια χ τετράγωνο επί χ, είναι συν 1 δια χ. Συν 1 δια χ τετράγωνο επί μείον 1 δια χ είναι μείον 1 δια χ τρίτης. Μαζεύω το χ τρίτης μείον 1 δια χ τρίτης, το οποίο είναι το άγνωστο μου κομμάτι που θέλω να δείξω ότι είναι ακεραίος. Έχω χρησιμοποιήσει τώρα αυτόν τον όρο και αυτόν τον όρο. Το μείον χ μαζί με το μείον 2 χ μου δίνει μείον 3 χ και οι άλλοι δύο όροι μου δίνουν συν 3 δια χ. Και τώρα μπορώ να παρατηρήσω ότι αυτό ισούται με το χ τρίτης μείον 1 δια χ τρίτης μείον 3 φορές το χ μείον 1 δια χ, το οποίο όμως γνωρίζω ότι ισούται με 1. Οπότε αυτό ισούται με χ τρίτης μείον 1 δια χ τρίτης μείον 3. Από πού ξεκίνησε όμως? Ξεκίνησα από το χ μείον 1 δια χ επί χ μείον 1 δια χ επί χ μείον 1 δια χ, το οποίο γνωρίζω ότι ισούται με 1. Άρα εν τέλει το χ τρίτης μείον 1 δια χ τρίτης ισούται με 1 συν 3, δηλαδή ισούται με 4 και είναι όντως ένας ακέραιος αριθμός όπως μας ζητήθηκε.